Καθημερινά Λόγια του Θεού. Ανά τους αιώνες, πολλοί αναχώρησαν από αυτόν τον κόσμο γεμάτοι απογοήτευση και απροθυμία, ενώ πολλοί έχουν έρθει σε αυτόν γεμάτοι ελπίδα και πίστη. Διευθέτησα τον ερχομό πολλών ανθρώπων και έδιωξα και πολλούς. Αμέτρητοι άνθρωποι πέρασαν από τα χέρια μου. Πολλά πνεύματα ρίχτηκαν στον Άδη. Πολλοί έζησαν μέσα στη σάρκα και πολλοί πέθαναν και ξαναγεννήθηκαν στη γη. Παρόλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν είχε την ευκαιρία να απολαύσει τις ευλογίες της Βασιλείας σήμερα. Έδωσα τόσα πολλά στον άνθρωπο, όμως αυτός κέρδισε τόσα λίγα, επειδή η επέλαση των δυνάμεων του σατανά τον κατέστησε ανίκανο να απολαύσει όλα μου τα πλούτη. Είχε μόνο την καλή τύχη να τα κοιτάξει, αλλά ποτέ του δεν μπόρεσε να τα απολαύσει πλήρως. Ο άνθρωπος δεν ανακάλυψε ποτέ το θησαυροφυλάκιο που είχε μέσα του για να λάβει τα πλούτη του ουρανού. Κι έτσι έχασε τις ευλογίες που του έδωσα. Δεν είναι το πνεύμα του ανθρώπου αυτό το χάρισμα που τον συνδέει με το δικό μου πνεύμα? Γιατί ο άνθρωπος δεν με συνέδεσε ποτέ με το πνεύμα του? Γιατί με πλησιάζει με τη σάρκα, αλλά είναι ανίκανος να το κάνει με το πνεύμα? Είναι η πραγματική μου όψη αυτή της σάρκας? Γιατί ο άνθρωπος δεν γνωρίζει την ουσία μου? Έχει υπάρξει ποτέ πραγματικά οποιοδήποτε ίχνος από εμένα στο πνεύμα του ανθρώπου? Έχω εξαφανιστεί πλήρως από το πνεύμα του ανθρώπου? Αν ο άνθρωπος δεν εισέλθει στη σφαίρα του πνευματικού κόσμου, πώς θα μπορέσει να αντιληφθεί τις προθέσεις μου? Υπάρχει αυτό το στοιχείο στα μάτια των ανθρώπων που θα μπορούσε να διαπεράσει απευθείας τη σφαίρα του πνευματικού κόσμου? Υπήρξαν πολλές φορές που κάλεσα τον άνθρωπο μέσω του πνεύματός μου. Όμως ο άνθρωπος αντιδρά σαν να τον έχω μαχαιρώσει. Με παρατηρεί από απόσταση, τρέμοντας ότι θα τον οδηγήσω σε κάποιον άλλον κόσμο. Υπήρξαν πολλές φορές που διερεύνησα το πνεύμα του ανθρώπου. Όμως αυτός παραμένει εντελώς επιλύσμων. Τρέμει το φιλοκάρδι του, μήπως μπω στο σπίτι του και αδράξω την ευκαιρία για να του πάρω όλα του τα υπάρχοντα. Επομένως, με κλείνει απ' έξω και δεν με αφήνει να κοιτάζω τίποτα άλλο παρά μια κρύα, ερμητικά κλειστή πόρτα. Υπήρξαν πολλές φορές που ο άνθρωπος έπεσε και εγώ τον έσωσα, ωστόσο μόλις αφυπνίζεται, αμέσως με εγκαταλείπει και χωρίς καν να τον αγγίξει η αγάπη μου, μου ρίχνει ένα βλέμμα γεμάτο επιφυλακτικότητα. Ποτέ δεν ζέστανα την καρδιά του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ένα απαθές, ψυχρόαιμο ζώο. Παρόλο που έχει νιώσει τη θέρμη του εναγκαλισμού μου, ποτέ δεν συγκινήθηκε βαθιά από αυτόν. Ο άνθρωπος είναι σαν ένας άγριος που ζει στα βουνά. Ποτέ δεν εκτίμησε την αγάπη μου για την ανθρωπότητα. Είναι απρόθυμος να με προσεγγίσει. Προτιμά να ζει στα βουνά, όπου έρχεται αντιμέτωπος με την απειλή των άγριων θηρίων. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι απρόθυμος να βρει καταφύγιο σε μένα. Δεν υποχρεώνω κανέναν άνθρωπο. Απλώς πραγματοποιώ το έργο μου. Θα έρθει η ημέρα που ο άνθρωπος θα κολυμπά δίπλα μου εν μέσω του απέραντου ωκεανού, ώστε να μπορεί να απολαμβάνει όλα τα πλούτη επί της γης και να μην κινδυνεύει μήπως τον καταπιεί η θάλασσα.